Έκρηξη θανάτων από την γρίπη καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των θυμάτων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Με τους λοιμοξιολόγους να κρούν καμπανάκι κινδύνου, καλώντας ωστόσο τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχρεμος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την γρίπη στη χώρα, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τον έναν χρόνο ζωής. Ενώ έλλειψη σε εμβόλια κατά της γρίπης παρατηρούνται στα φαρμακεία της Καβάλας, με τους φαρμακοποιούς να τηρούν στάση αναμονής εν ώψη εισαγωγής νέων. Γενικότερα, αυτή τη στιγμή στις αποθήκες υπάρχει μια έλλειψη του εμβολίου, του τετραπλού εμβολίου της γρίπης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον ιό της γρίπης στις αρχές του χειμώνα, όπως εμβολιάζονται όσοι προβλέπεται να εμβολιαστούν. Και αυτή τη στιγμή οι αποθήκες δεν έχουν προμήθεια εμβολίων. Επιπλέον, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Αδαμίδης, τόνισε πως παραμένει στη μονοδιαστατική θεραπεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε 47χρονη με τον ιό ΙΤΑ 1Ν1. Ακόμα παραμένει στη μονάδα εντατικής νοσηλείας υπό μηχανικό αερισμό. Εκείνο που έχει σημασία να πούμε ότι δεν ήταν άτομο με παράγοντες κινδύνου, δηλαδή με καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια ή άλλο σοβαρό χρόνιο νόσημα ή ηλικίας άνω των 60 ετών. Έχουμε μια αυξημένη κίνηση στα εξωτερικά ιατρία το τελευταίο διάστημα. Δεν σημαίνει ότι κάθε εμπύρωτο το οποίο έρχεται είναι γρήπη με το συγκεκριμένο ιό, τον ΙΤΑ 1Ν1. Είναι σε έξαρση, ναι. Είναι σε έξαρση και αναλυτικά στοιχεία δίνονται και από εκεί θα τα αναζητάτε πλέον. Από την ιστοσελίδα του Κελπνό κάθε εβδομάδα βγάζει δελτίο πόσοι νοσηλεύονται σε εντατικές, πόσοι σε νοσοκομείο και πόσα είναι τα κρούσματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το εμβόλιο της γρίπης συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Δεν είναι από αυτά τα οποία όλοι κάνουν, οι συνάδελφοι, οι γονείς δεν το κάνουν, ακριβώς γιατί είναι ένα εμβόλιο που συνιστάται να γίνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Η εικόνα που έχουμε από τις σχολικές μονάδες είναι φυσιολογική για την εποχή, σε αντίθεση με τα στοιχεία που είχαμε όταν άρχισε η δραστηριότητα της γρίπης, επισήμανε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Κώστας Μπαντικός. Σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη και όλους μας. Με την πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων της υπουργικής γρίπης σε ένα συγκεκριμένο νηπιαγωγείο που ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος των μαθητών που είχαν προσληθεί. Στη συνέχεια εμείς έχουμε προβεί σε ενέργειες και συνεργασία με την υγειονομική ανάλογη αρμοδιοφορέα δηλαδή της περιοχής μας και τον κύριο Παπαδόπουλο. Τις οδηγίες λοιπόν που δίνεται αναφέρεται η χρήση της καθαριότητας, να κοπλήσουμε των χεριών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλειμμα σαν αυτό που αναφέρετε εσείς. Η χαρτομάντιλα ειδικά με αλκοόλ, όπως γινόταν παλιότερα που αναφέρετε. Εμείς έχουμε στείλει σε συνεννόηση με τον κύριο Παπαδόπουλο προς τη Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας που αφορά εμάς ενημερωτικό, μόλις είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο τότε στην αρχή του 24ου νηπιαγωγείου, με την παρέννηση γνωστοποιώντας το γεγονός να προμηθεύσουν όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, του Δήμου Καβάλας παράδειγμα κλπ, με τα ανάλογα υλικά. Επίσης, στον Εύρο, η κατάσταση στα σχολεία προς το παρόν δεν κρίνεται ανησυχητική, όπως εξήγησε ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου, Δημήτρης Ουζούνης. Στις σχολικές μονάδες του Εύρου, αυτή τη στιγμή το φαινόμενο, ο ιός της γρίπης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ανησυχητική διάσταση. Οι απουσίες των μαθητών είναι σε επίπεδα όπως κάθε χρόνο από τον ιό της γρίπης. Οι οδηγίες προς όλες τις σχολικές μονάδες της Ελλάδας, τις οποίες δίνει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης εποχικής γρίπης, είναι οι εξής. Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν σε χώρο όπου δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι οικειδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως. Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως η αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης, η αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών
λουλουδιών, των στυλώτων, μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Σε βήχα η φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλειμμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλι.